Κάθε Μάιο, κάθε τέσσερα χρόνια, θα γίνονται πλέον οι εκλογέ στο ΤΕΕ, όπω ανακοίνωσε ο πρόεδρο του ΤΕΕΘΡΑΚΙΣ Δημήτριο Λουρίκα κατά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία που έγινε για τελευταία φορά στην τριετία. Για τη διαδικασία των εκλογών, μίλησε αναλυτικά ο κ. Λουρίκα. Ε, πράγματι, έχουμε σήμερα τη ε, διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ελλάδο, μια διαδικασία που είναι θεσμοθετημένη εκ του νόμου διεξάγεται κάθε Νοέμβριο τρει φορέ. Ε, μάλλον το μήνα Νοέμβριο κάθε τρία χρόνια. Ε, να πω εδώ βέβαια παρενθυσιακά ότι με τη νέα τροπολογία αυτό θα αλλάξει, θα γίνει η εκλογή πλέον κάθε τέσσερα χρόνια το μήνα Μάιο. Οι, οι κάλπες που έχουμε είναι πέντε, τα όργανα δηλαδή τα οποία εκλέγονται είναι πέντε, οι τρεις αφορούν την κεντρι... το κεντρικό κομμάτι, δηλαδή όλη τη χώρα, και οι άλλες δύο είναι το τοπικό μας κομμάτι. Στο κεντρικό κομμάτι έχουμε τη μία κάλπη της κεντρικής αντιπροσωπείας, αυτή που θα εκλέξει τους μηχανικούς από όλη τη χώρα, η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη των ειδικοτήτων. Κάθε ειδικότητα, δηλαδή είτε πολιτική μηχανική, είτε αρχιτέκτονε, είτε τοπογράφοι, είτε μηχανολόγοι, είτε ηλεκτρολόγοι κτλ., έχουν την ειδικότητά του γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κάθε ειδικότητα έχει τα δικά τη προβλήματα. Έτσι λοιπόν η δεύτερη κάλπη αφορά την ε, διοίκηση των ειδικοτήτων. Η τρίτη κάλπη είναι το ανάτοτο επιθαρχικό τη Αθήνα. Και έχουμε τι άλλε δύο που είναι αυτέ που αφορούν εδώ τοπικά τη Θράκη που είναι η ανάδειξη της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Τράκης και του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ε, το όργανο το οποίο απασχολεί πιο πολύ τους μηχανικούς τοπικά γιατί ασχολείται με τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου και βέβαια ενγένει και όλο τον κόσμο ως τεχνικό σύμβουλος του κράτους που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, είναι η κάλπη της αντιπροσωπείας. Εκεί έχουμε αντιπροσώπους και από τους τρεις νομούς της Θράκης. Έχει τη δυνατότητα το κάθε μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου να ψηφίσει μέχρι 18 άτομα και από τους τρεις νομούς και με αυτόν τον τρόπο θα εκλεγούν τα 53 άτομα που θα το, την αντιπροσωπεία του τεχνικού επιμελητηρίου, η οποία στη συνέχεια θα εκλέξει τη δικούσα της Επιτροπή και ένα από τα 9 άτομα της δικούσας θα εκλεγεί από την αντιπροσωπεία ως πρόεδρος αυτής. Ε, ήδη η διαδικασία έχει ξεκινήσει, ε, πηγαίνει με κανονικούς ρυθμούς, θα έλεγα, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν έχουμε προσέλευση μεγάλη ή όχι, αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και τόσε μέρε ε, τονίζω είναι το θέμα της συμμετοχής. Αυτό που απασχολεί το τεχνικό επιμελητήριο είναι να κινητοποιήσουμε τον συνάδελφο, να του δείξουμε ότι αξίζει, ότι πρέπει να έρθει να συμμετάσχει. Γιατί το σημαντικό είναι η συμμετοχή. Από εκεί πέρα ψηφίσει ο καθένα ό,τι θέλει. Άλλωστε, τόσα χρόνια μέσα στο επιμελητήριο έχουμε δείξει ότι ό,τι έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει μέσα από τη σύνθεση. Σύνθεση ιδεών, πράξεων, και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους συναδέλφους να έστω και αυτή τη στιγμή να έρθουν, να συμμετάρχουν στη διαδικασία, γιατί ε, πρέπει να το τονίσουμε ότι είμαστε ο μεγαλύτερος επιστημονικός κλάδος της χώρας, ο τεχνικός, είμαστε ο τεχνικός σύμβολος του κράτους, άρα λοιπόν θα πρέπει να φανούμε εντάξει, των προσδοκιών και να έρθουμε να συμμετάσχουμε.